Αγάπες μου, μωράκια μου όμορφα, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing. Σήμερα έχω βάλει τα αθλητικά μου και θα κάνουμε αυτό το unboxing, το οποίο βέβαια θα σας το κάνω σε δύο διαφορετικά μέρη, γιατί μου ήρθανε δύο θήκες, θα σας το πω, για τον υπολογιστή. Ουσιαστικά είναι αυτές οι θήκες που μπαίνουν από πάνω και από κάτω, σαν καπάκι, φανταστείτε το. Αλλά θα σας τις παρουσιάσω μία και μία για να μην τις μπερδέψουμε, θα τις δείξω βέβαια και μαζί. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε, αλλά πριν ξεκινήσουμε εσείς, και δεν θα ξεχάσω να το λέω και δεν θα σταματήσω, μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε εδώ στο κανάλι στο YouTube και μην ξεχνάτε να πατάτε το καμπανάκι και να μου γράφετε σχόλια και να σας απαντώ για να μεγαλώνει η παρέα και να τα λέμε. Πάμε όμως να σας αλλάξω εγώ και αυτό το σχέδιο, αυτό δεν μ' αρέσει. Θα βάλουμε κάτι άλλο. Όχι αυτό το πρασινάκι. Καλά. Αυτό. Καλό δεν είναι. Ωραιότατο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι λοιπόν αυτό εδώ το μικρό. Είναι για 16 ίντσες υπολογιστή. Δηλαδή, για αυτό εδώ που βλέπετε. Και ανοίγει από εδώ. Ωραία. Το τραβάμε. Το κόβουμε. Γενικότερα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να ανοίξει. Αλλά αυτό. Πάμε να το δούμε. Αυτά πάνε πακέτο. Δηλαδή δεν παίρνει κάποιος μόνο το καπάκι το πάνω. Πάντα παίρνει και καπάκι κάτω. Δεν είναι δηλαδή ότι υποχρεωτικά πρέπει να το αγοράσει κάποιος έτσι. Απλά αυτοί που τα πουλάνε, πουλάνε πάντα πακέτο. Άρα δεν συζητάμε για κάτι άλλο. Αυτό εδώ είναι ένα... κάπου έπεσε. Είναι ένα απλό, ταπεινό, πράσινο, διαφανές πράσινο. Γιατί και αυτό εδώ είναι διαφανές, αλλά αν το δείτε είναι και λίγο ματ. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Και είπα αυτή τη φορά να πάρω να αλλάξω χρώμα. Να το ανοίξω και αυτό για να το δούμε. Okay. Ας μην το γδάρω, δεν υπάρχει λόγος. Γιατί είμαι και πάρα πολύ καλός στο να τα γδέρνω. Λοιπόν... εγώ εδώ απλά να υπενθυμίσω ότι όσον αφορά τον υπολογιστή για τον οποίο σας λέω, ο υπολογιστής είναι το MacBook Pro, οι 16 ίντσες του 2019, ναι, του 2019. Αυτό από μέσα δεν έχει κάτι άλλο εκτός από αυτά, τα οποία από ό,τι μπορώ να υποθέσω πέραν από θήκες για σοκολατάκια. Σοκολατάκι, σοκολατάκι. Βγαίνει ένα σοκολατάκι κάτι. Χρησιμεύανε μόνο και μόνο απλά για να κρατιέται αυτό, να μην πατιέται, να μην σπάσει. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο υπήρχε όντως αυτός ο κίνδυνος. Αλλά, okay, αυτοί το βάλανε. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Και εδώ να το δείτε είναι το πράσινο. Λοιπόν, κάτι τώρα να δούμε πώς μπαίνει. Γιατί καλά τα παρήγγυλα, αλλά δεν θυμάμαι πώς μπαίνουν. Και θα σας πω και για ποιο λόγο έχει γίνει αυτή η παραγγελία. Βγάζω εγώ αρχικά αυτό εδώ, το οποίο βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Αν το δείτε δηλαδή αυτό, είναι θολό. Θολό μεν, αλλά όταν κολλάει επάνω φαίνεται κανονικότατο το κοπάκι από κάτω. Αυτό εδώ λοιπόν το παίρνουμε, το βάζουμε στις δύο τις πλευρές από πίσω και αφού το βάλουμε πρέπει να το πατήσουμε και από μπροστά. Άρα λοιπόν, τώρα βέβαια μπορεί να το βάζω και ανάποδα. Σας γυρνάω λίγο την πλάτη, το ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά για να μπορέσει να μπει το συγκεκριμένο, γιατί θα πρέπει ο υπολογιστής να κουμπίσει κάπου σταθερά. Γιατί αλλιώς, επανερχόμαστε στο λόγο για τον οποίο τα αγόρασα τα συγκεκριμένα. Θυμάστε σε ένα άλλο βίντεο που σας είχα αναφέρει
ότι ο υπολογιστής λόγω της προηγούμενης θήκης είχε πέσει κάτω. Αυτός είναι ο λόγος. Γιατί το πάνω, τέλος πάντων τώρα δεν μπορώ να το βάλω ακριβώς, αλλά σας το δείχνω έτσι. Είναι αυτό εδώ. Είναι πράσινο. Τώρα και λόγω του φωτός που υπάρχει δεν φαίνεται ακριβώς, αλλά πιστεύω ότι το πιάνει. Αν το δείτε δηλαδή τώρα έτσι όπως φαίνεται, είναι πράσινο. Εντελώς διάφανο, δεν μας χαλάει κάτι. Και πράσινο επίσης είναι και το από κάτω. Τώρα το από κάτω δεν θα σας το αλλάξω, αλλά ο βασικός λόγος για τον οποίο αλλάζεται είναι και αυτό. Γιατί το συγκεκριμένο με το πέσιμο εδώ, σε αυτήν εδώ πέρα τη γωνία, έχει γδαρθεί. Και αν πάει κάποιος να το πιάσει, ας πούμε, μπορεί να αφήσει και σημάδι. Αυτός είναι ο λόγος. Συν τις άλλες δεν είναι και πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή από το eBay που τα αγόρασα κάνουν 7-8 ευρώ. Δεν είναι ακριβά τύπου απλησίαστα. Άρα γιατί να μην έχει κάποιος παραπάνω από ένα. Θα σας ανοίξω και το άλλο να το δούμε. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που μου αρέσει πιο πολύ σε σχέση με το πράσινο. Αλλά το πράσινο το πήρα πρώτον γιατί το πράσινο μου αρέσει σαν χρώμα πάρα πολύ. Και επίσης επειδή είναι εντελώς διάφανο, γιατί αυτό που θα ανοίξω τώρα θα πρέπει να μην είναι διάφανο. Θα πρέπει να είναι εντελώς να το κλείνει, γιατί αυτό έχει ένα σχέδιο. Και αν θυμάμαι καλά, έχει έναν παπαγάλο χωρίς να παίρνω όρκο. Θα το δούμε όμως τώρα. Yes, indeed. Και αυτό έχει τη θήκη για τα σοκολατάκια που λέγαμε και πριν. Ναι, από κάτω αυτό είναι εντελώς διάφανο, πλαστικό εντελώς διάφανο. Και όπως το θυμόμουν, είναι ο παπαγάλος. Όχι, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν φαίνεται βέβαια καθόλου για εσάς που είστε λάτρεις του να φοράτε κάτι επάνω στο μηχάνημα, στο MacBook, να βγαίνετε έξω, να πάτε να κάθεστε σε αυτά τα καφέ που σας βλέπω όλους και κοιτάτε και γύρω-γύρω, αυτή την αίσθηση τουλάχιστον δίνετε σε μένα για να δείτε αν σας βλέπουν. Εδώ το φοράτε, αυτή είναι η κάτω πλευρά, ναι. Το φοράτε στον υπολογιστή και όταν βγαίνετε έξω δεν καταλαβαίνει κανείς τι μηχάνημα έχετε. Για κάποιους καλό, για κάποιους αδιάφορο, όπως για μένα, γιατί εμένα με ενδιαφέρει να έχω κάτι το οποίο μου αρέσει αισθητικά. Αυτό όταν το περάσουμε μέσα στο μηχάνημα κάνει κλικ. Αυτό δηλαδή μπήκε κατευθείαν. Και αν το δείτε πλέον στον υπολογιστή φαίνεται έτσι. Και επειδή αυτό από πάνω είναι πράσινο, θα κάνω την τσαχπινιά και θα βάλω τη βάση την κάτω από αυτό εδώ που είναι πράσινο, γιατί αυτό είναι το θολό. Όπως βλέπετε, όλα έχουν από κάτω εδώ κενά, να τα πω έτσι, να μην τα πω εξοχές ή εσοχές. Έχουν κενά και καλά τα έχουν γιατί βοηθάνε τον υπολογιστή, επειδή από κάτω είναι που έχει τους επεξεργαστές και όλα αυτά τα στοιχεία, βοηθάνε τον υπολογιστή να διώχνει, να το πω έτσι, τη θερμοκρασία που ανεβάζει, τη θερμότητα. Αυτό, αγαπημένοι GreeksGR, πρέπει να το βάλεις σωστά, γιατί αν το βάζεις ανάποδα δεν χωράει. Βάζουμε και από την άλλη την πλευρά και πάντα προσοχή, γιατί αυτά εδώ και εδώ, σε αυτά εδώ πέρα τα δύο τα σημεία δηλαδή, έχουν δοντάκια. Αυτά τα δοντάκια πρέπει να μπουν και αυτά για να πιάνει και να μην φεύγει. Οπότε, όπως το βλέπετε τώρα, είναι αυτός εδώ ο παπαγάλος που τώρα είναι σωστά και δεν είναι ανάποδα και από πίσω είναι το πράσινο. Νομίζω δένει καλύτερα, γιατί αν το δείτε από εδώ είναι πράσινο. Κάθεται καλύτερα και έχετε και μια ωραία ζωγραφιά η οποία φαίνεται σαν να είναι ζωγραφισμένη στο χέρι, δεν είναι. Αυτό από ό,τι καταλαβαίνω είναι ψηφιακά εκτυπωμένο. Δεν είναι ζωγραφισμένο, αλλά σίγουρα πριν εκτυπωθεί ψηφιακά κάποιος πήρε και το ζωγράφισε. Αυτά λοιπόν από μένα, αυτά από τα καλύματα πάνω και κάτω για το MacBook Pro της 16 ίντσες της Apple του 2019. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Εσείς μέχρι τότε μην ξεχνάτε να εγγραφείτε και να πατήσετε το καμπανάκι. Γράψτε μου ό,τι θέλετε στα σχόλια. Πείτε μου ό,τι θέλετε για να σας απαντήσω. Καλή συνέχεια, να προσέχετε, μείνετε ασφαλείς. Σας χαιρετώ, γεια σας.